Γεια σας! Καλώς ήρθατε και απόψε στο κανάλι μου. Καλώς ήρθατε στο Σμαράγδας Beauty Secrets. Για όσους δεν με γνωρίζετε, είμαι η Σμαράγδα και σήμερα θα μοιραστώ μαζί σας μια πάρα πολύ εύκολη συνταγή, ιδανική και για την περίοδο των εορτών, κοκ ταψιού. Πριν ξεκινήσουμε όμως, να σας θυμίσω ότι μπορείτε να κάνετε like στο συγκεκριμένο βίντεο, εγγραφή στο Σμαράγδας Beauty Secrets πατώντας και το καμπανάκι για να μην χάνετε ούτε ένα από τα βίντεο που ανεβάζω και φυσικά θα με βρείτε και στο Instagram Σμαράγδα Κύρογλου. Υλικά πάρα πολύ απλά. Εκτέλεση πάρα πολύ απλή, πάρα πολύ εύκολη. Επιτυχία 100%. Θα σας εξηγήσω βήμα με βήμα και επίσης θα σας δείχνω και τα υλικά βήμα-βήμα. Γιατί θέλει την κρεμούλα του, θέλει την κουβερτούρα του, θέλει το σιροπάκι του. Οπότε για να μην σας δείξω 15 υλικά μαζί, κομφούζιο, επειδή πραγματικά είναι πάρα πολύ εύκολο αν τα κάνουμε όπως σας έχω δείξει και σε άλλα βιντεάκια, κομμάτι-κομμάτι. Όπως σας έδειξα στην πουτίνκα που είναι επίσης φανταστική για τώρα τις γιορτές και θα σας την έχω κάτω στην περιγραφή. Βήμα-βήμα, κομμάτι-κομμάτι για να έχουμε την τέλεια επιτυχία και να μας φανεί πανεύκολη και η εκτέλεση. Τη συγκεκριμένη τη συνταγή τη δοκίμασα το Αγίου Σπυρίδωνος εδώ στην Κέρκυρα, στην ξαδέρφη μου τη Σοφία και μάλιστα από ό,τι μου είπε την έκανε η θεία μας. Δηλαδή μια πολύ πολύ παλιά συνταγή, η θεία την έκανε πάρα πολλά χρόνια. Συνταγές πάνω από 9 γενιά όπως βλέπετε και νομίζω ότι πρέπει να ξεψαχνίζω κάποια στιγμή και τα τετράδια των γιαγιάδων μου. Της μαμάς μου, της πεθεράς μου, θα ανακαλύψω και άλλα πράγματα που θα μοιραστώ μαζί σας. Λοιπόν, κοκ ταψιού μπορεί να γίνει ακόμα και στο ταψί της κουζίνας, εάν έχετε πολύ κόσμο, να περιμένετε πολύ κόσμο και στη συνέχεια να το ταμαχίσετε και να το βάλετε σε ταπεράκι στο ψυγείο. Εγώ τώρα θα κάνω τη μονή δόση στο πυρέξ αυτό, που ουσιαστικά είναι περίπου ίσαμε το μισό ταψί της κουζίνας. Πάμε να ξεκινήσουμε. Για το σιρόπι θα χρειαστώ μόνο μισό ποτήρι ζάχαρη και μισό ποτήρι νερό. Ρίχνω το νερό μου σε ένα κατσαρολάκι και τη ζάχαρη. Και στη συνέχεια θα το βάλω να βράσει όσο χρειάζεται ένα σιρόπι, δηλαδή γύρω στα 5-7 λεπτά να έρθει να δέσει η ζάχαρη με το νερό και να γίνει το σιρόπι μας. Μέχρι να βράσει, ανοίγω το φούρνο το προθερμένο στις αντιστάσεις στους 170 βαθμούς και ξεκινάω τη διαδικασία για να κάνω το παντεσπάνι για το κοκ. Έχω βουτυρώσει και αλευρώσει το σκεύος που θα δεχτεί το παντεσπάνι και θα ξεκινήσω τώρα με τα εξής υλικά. Μισό ποτήρι ζάχαρη, μισό ποτήρι αλεύρι για όλες τις χρήσεις, μισό σακουλάκι, μισό φακελάκι μπέικινγκ, ένα κουτάλι της σούπας νερό, νερό βρύσης, δύο βανίλιες και τρία αυγά. Μέσα στο αλεύρι μου θα βάλω το μισό μπέικινγκ. Και θα το ανακατέψω πάρα πολύ καλά. Στον κάδο του μίξερ έχω βάλει τα τρία αυγά και ξεκινάω να τα χτυπάω. Τα χτυπάω αρκετά καλά και στη συνέχεια προσθέτω και τη ζάχαρη, μισό ποτήρι λευκή ζάχαρη κρυσταλλική και χτυπάω πάρα πολύ καλά προκειμένου να αφρατεύσει. Αυτό είναι και το βασικό μυστικό για κάθε παντεσπάνι. Πρέπει να αφρατεύσει το αυγό με τη ζάχαρη. Στη συνέχεια θα προσθέσω τις δύο βανίλιες, μία κουταλιά της σούπας νερό και στο τέλος θα αρχίσω να προσθέτω το αλεύρι μαζί με το μπέικινγκ, αν θυμάστε τα είχαμε ανακατέψει, κουταλιά-κουταλιά και θα συνεχίσω το χτύπημα. Θέλει λίγη ώρα μέχρι να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Έχω ήδη, αν θυμάστε, ανοίξει και το φούρνο μου στις αντιστάσεις στους 170 με 180 βαθμούς ανάλογα με το φούρνο σας, ανάλογα που ψήνετε εσείς το παντεσπάνι. Πρέπει να είναι προθερμασμένος. Ρίχνω λοιπόν το μείγμα στο ταψάκι που έχω ήδη βουτυρώσει και αλευρώσει και στη συνέχεια θα το βάλω στο φούρνο στους 170 με 180 βαθμούς ανάλογα με το φούρνο σας, στις αντιστάσεις, προθερμασμένο φούρνο. Από 20 λεπτά, μισή ώρα, εγώ θα χρειαστώ ένα μισά ώρα στο φούρνο αυτό, εξαρτάται πάντα όπως είπαμε με το φούρνο. Θέλουμε το παντεσπάνι μας ελαφρώς να ροδίσει. Το παντεσπάνι έχει κρυώσει ελαφρώς και τώρα θα ξεκινήσω με ένα πινελάκι να απλώνω το σιρόπι μου. Σε όλο το παντεσπάνι το κοκ είναι ελαφρώς σιροπιασμένο, δεν είναι γλυκό το οποίο έχει πάρα πολύ σιρόπι. Θέλουμε ίσα ίσα να δώσει μια μικρή υγρασία στο παντεσπάνι μας. Τα υλικά που θα χρειαστώ για την κρέμα μου είναι 1 λίτρο πλήρες γάλα, μισό ποτήρι ζάχαρη, 2 βανίλιες, 4 μεγάλες κουταλιές της σούπας
corn flour, 3 κουταλιές της σούπας αλεύρι για όλες τις χρήσεις και 2 κουταλιές της σούπας βιτάν ή φρέσκο βούτυρο, ό,τι επιθυμείτε. Σε μια μεγάλη κατσαρόλα θα βάλω το γάλα, 1 λίτρο πλήρες γάλα και στη συνέχεια θα βάλω κατευθείαν και τη ζάχαρη, μισό ποτήρι ζάχαρη λευκή κρυσταλλική. Θα ξεκινήσω να ανακατεύω συνεχώς το μείγμα προσθέτοντας και τα υπόλοιπα υλικά. 4 κουταλιές της σούπας corn flour, 3 κουταλιές της σούπας αλεύρι για όλες τις χρήσεις και ανακατεύω διαρκώς. Θα πρέπει η κρέμα μου να αρχίσει σιγά σιγά όσο χλιαραίνει να αρχίσει να πίζει. Θέλω μια πιχτούτσικη κρέμα για το συγκεκριμένο γλυκό. Θα δείτε ότι θα είναι αρκετά πηχτή όπως η κρέμα που κάνουμε τύπου τίγκα, όπως η κρέμα η κάστρα που κάνουμε στα μωρά. Έτσι πρέπει να είναι η υφή της. Εγώ για να έχω μια πετυχημένη κρέμα δεν θα πρέπει να σταματήσω να την ανακατεύω. Όσο είναι ζεστή ακόμα η κρέμα μου θα τη βάλω πάνω στο παντεσπάνι, πάνω στη σιροπιασμένη βάση του κόκ με πάρα πολύ προσοχή και στη συνέχεια θα την αφήσω αρκετή ώρα ωστόσο να κρυώσει. Να κρυώσει τελείως. Θα ολοκληρώσω ρίχνοντας τη σοκολάτα, κάτι που θα σας δείξω τώρα αμέσως πώς θα κάνουμε μια φανταστική επικάλυψη για να ολοκληρωθεί το κόκ μας. Και τώρα για την επικάλυψη θα χρειαστώ 130 γραμμάρια κουβερτούρα και 130 γραμμάρια κρέμα γάλακτος. Από τη συγκεκριμένη δηλαδή θα χρησιμοποιήσω μόνο τα 130 γραμμάρια. Σε ένα κατσαρολάκι θα βάλω την κρέμα γάλακτος και την κουβερτούρα σε μέτρια θερμοκρασία και θα αναδεύω συνεχώς μέχρι να λιώσει και να γίνει μια ομοιόμορφη σοκολατένια λεπτόρευστη κρέμα. Πολύ καλό ανακάτεμα, συνεχές ανακάτεμα και στη συνέχεια όσο είναι ακόμα ζεστό θα το ρίξω πάνω στην κρέμα μου η οποία έχει σχεδόν κρυώσει. Έτοιμο λοιπόν το γλυκάκι μας μέσα σε πάρα πολύ γρήγορο χρονικό διάστημα, εύκολη και γρήγορη εκτέλεση, ιδανικό για τα Χριστούγεννα αλλά και για όλη τη διάρκεια του χρόνου, γιατί είναι ένα γλυκό που αγαπούν και οι μικροί και οι μεγάλοι. Φυσικά κάτω στην περιγραφή θα μοιραστώ μαζί σας και άλλα γλυκάκια, όπως είπα στην αρχή του βίντεο και την μπουτίνκα που αξίζει με 1000 να δοκιμάσετε. Θα περιμένω οπωσδήποτε τα σχόλιά σας, εγγραφή στους Smaragdas Beauty Secrets για να μην χάνετε ούτε ένα από τα βίντεο που ανεβάζω. Και θα τα πούμε πολύ 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 σύντομα με νέο βίντεο. Σας φιλώ, γεια σας!